and gentlemen, we are back. Άλλη μια εβδομάδα εδώ, στον σημαντικό αυτόν μήνα, τον τελευταίο μήνα του χρόνου, αλλά και τον πιο εορταστικό μήνα κάθε χρονιά. Είναι ο μήνας αυτός, ο οποίος ουσιαστικά με το που πάει 1η Δεκεμβρίου, ξεκινάμε και λέμε πάει η χρονιά, κάνουμε πλάνα για την επόμενη, αρχίζουμε και ετοιμαζόμαστε, στολιζόμαστε, μπαίνουμε σε ένα πιο εορταστικό mood. Και βεβαίως φέτος μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι από τις 15-18 Νοεμβρίου έβλεπα σπίτια να στολίζονται. Γιατί αυτό ξέρω το είχα ως έθιμο λίγο πιο πολύ της Αμερικής, του εξωτερικού. Δηλαδή που έβλεπα ότι και από αρχές Νοέμβρη, και πολύ πρέπει να σου πω και από τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, εκεί στις γιορτές τις πρώτες, άρχισαν να στολίζουν τα σπίτια τους. Ευτυχώς και στην Ελλάδα μας, γιατί το έχουμε ανάγκη με όλα αυτά που έχουμε περάσει, ο κόσμος βλέπω ότι στολίζει πολύ νωρίς τα σπίτια του. Εγώ βέβαια, πατροπαράδοτα και παραδοσιακά, στολίζω πάντοτε του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Βαρβάρας, εκεί που στρώνω και τα χαλιά, που βάζω και τις κουρτίνες τις βελούδινες και που γίνεται το σπίτι, ας πούμε, χειμωνιάτικο. Όμως και από του Αγίου Δημητρίου πάρα πολύ φίλοι φέτος είχαν την ανάγκη να στολίσουν. Ήδη έχω αργήσει με τα old times chalk paints και με την Cosmochrome να δείξω χειροποίητες χριστουγεννιάτικες ιδέες και προτάσεις και λέω του Βαγγέλη Τζόρτζ, με τον οποίο θα ξεκινήσω και σήμερα. Βαγγέλη, γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Ουσιαστικά η πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη και σε 20 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε δείξει προτάσεις. Μου λέει ξεκινάμε. Δίκιο έχεις, δίκιο ήδη έχεις. Προτάσεις. Ξεκινάμε και προτάσεις. Να σου πω και κάτι. Φέτος θα το παρατήρησες και εσύ, γιατί ήδη και στο site σας και τα λοιπά έχετε κάνει πολλά χριστουγεννιάτικα στολίδια χειροποίητα. Ο κόσμος είχε την ανάγκη να στολίσει νωρίς. Δεν ξέρω η ψυχολογία του. Ο κόσμος είχε πραγματικά ανάγκη να στολίσει πιο νωρίς. Προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να αλλάξει κάποιες παραστάσεις. Δηλαδή, όπως λες, εγώ ξαφνιάστηκα μέσα στο Νοέμβριο κάποια στιγμή που μπήκα σε ένα καφέ από τα γνωστά και μπαίνω και βλέπω κάτι εδώ δίπλα μου και γυρνώ και είναι δέντρο. Και λέω δέντρο. Ναι, λοιπόν. Καλέ, εγώ είδα εκπομπές στις 17 Νοεμβρίου και 15. Εκεί είδα τηλεοπτικά πλατό στολισμένα που εγώ κοίταζα την ημερομηνία γιατί τα είχα συνηθίσει κατά τις 10 Δεκέμβρη, 7-9. Και βέβαια δεν είναι και κακό και θα σου πω γιατί. Εντάξει, τίποτα εδώ δεν είναι που κακό. Τα λέμε, καθόμαστε και το στούντιο και εγώ. Εμείς βέβαια πάντοτε τηλεοπτικά στολίζουμε τις τρεις εβδομάδες. Την εβδομάδα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Σας το λέω αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ να σκουπίζω αγάπη μου συνέχεια να ξεστολίζω και να στολίζω. Σωστό. Αλλά θέλω να σου πω ότι και στο σπίτι καθόμαστε και αλλάζουμε. Εγώ βγάζω πολυθρόνες, να μπει το δέντρο, ξαναβάζω. Ναι, και όλο αυτό το κάνουμε για τρεις εβδομάδες μέχρι να το στολίσεις, το ξαναξεστολίζεις και λες δεν το χάρηκα. Καλύτερα από τον Νοέμβριο. Φέτος θα πιάσει τόπο τόσες. Είναι η αλλαγή διάθεσης. Βέβαια, νομίζω ότι επειδή και τα στολίδια και γενικότερα ζούμε μια περίοδο ακρίβειας. Όντως. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά πλέον μου λένε ότι μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ θείες μου και μου λέει Αλέξανδε, έδωσα 40 ευρώ και δεν πήρα ούτε ολόκληρη την τσάντα. Πήρα τη μισή. Δεν ξέρω, μου λέει, πώς έφτασα με 40 ευρώ να παίρνω τίποτα για το ψυγείο. Κανονικά έπρεπε να βάλει το κράτος και μια επιταγή τέτοια οικονομική που λέει για να αγοράζει ο κόσμος στολίδια. Εγώ δεν έχω καταλάβει το καλά στην νοικοκυρά, ούτε προσπαθώ να το βρω και ούτε ξέρω. Κανονικά πρέπει να βάλει και δύο στολίδια, ρε παιδί μου, να αλλάξει διάθεση λοιπόν, και κάτι άλλο. Αλλά πάντως βλέπω ότι υπάρχουν πολύ ωραίες προτάσεις να στολίσεις ένα τραπεζάκι, αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Ναι. Κάτω από το δέντρο, να φτιάξεις σε μία γωνία, ακόμα και αν κάποιες οικογένειες δεν έχουν την ευχέρεια, την οικονομική να αγοράσουν δέντρο, να στολίσουν δέντρο ή να κάνουν μεγάλα πράγματα. Ακριβώς. Μπορούν με 5 σημεία σε γωνίες, στον πάγκο της κουζίνας, στο τραπέζι της τραπεζαρίας. Ιδέα να υπάρχει. Στο μπουφέ, ναι. Να κάνεις. Εγώ πολλές φορές δεν έβαζα δέντρο, τώρα ξαναπεί, και έκανα μία ωραία γωνία χριστουγεννιάτικη με Άγιος Βασίλης, με δεντράκια μικρά, με φωτάκια και ήταν ένα εορταστικό κλίμα στο σπίτι, έτσι να μπει ότι κάτι χαρούμενο γίνεται. Μα έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι έτσι η Ελλάδα δεν έχει το δέντρο, είχε το καράβι. Σαφώς. Ναι, εντάξει, λοιπόν, το δέντρο είναι πιο. Απλά έχει ξεφύγει, έγινε εμπορικό κομμάτι. Απλά είπαμε ότι μπορούν να φτιάχνουν στολίδια με οτιδήποτε βρίσκουν. Σαφώς. Δηλαδή, λίγο ιδέα να υπάρχει και να λες κάτσε να το μαζέψω, τι μπορώ να το φτιάξω. Μπορεί να το κάνει στολίδι, κάτι το οποίο είναι για πέταμα. Πάμε πριν, επειδή είχαμε ξεχάσει να δείξει εσύ ο ίδιος. Ναι. Παρακαλώ πολύ να δείξουμε και να φύγουμε από αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να πάμε στο γενικό το πλάνο και να το δείξουμε το ρολόι, το οποίο βεβαίως ήταν στο ξεκίνημά του την προηγούμενη φορά. Εγώ αν δω την εκπομπή μας την προηγούμενη, τι, πώς το αφήσαμε και εδώ αυτό, πώς εάν δεν το, δεν το είχα ζήσει, θα σου έλεγα μάλλον κάπου πήγες, το πήγες και μου το έφερες. Ήταν ένα καφέ λουστρινέ ρολόι, δηλαδή, το αυτό κάναμε το πράγμα εκεί που το τώρα, πάραμε, το πήγαμε εδώ. Είναι κάτι φοβερό και να το δούμε εδώ, δηλαδή είναι κάτι τρομερό, τρομερό.
το βλέπεις. Και αν εγώ τώρα αυτό το ρολόι, το παλαιορόλογο που βγήκε από εδώ φεύγοντας, μου δείχνει πίσω στο σπίτι. Ακριβώς, ακριβώς. Αν αυτό εγώ πάω σε ένα μαγαζί και μου πούνε 65 ευρώ. Θέλει μία μπαταρία. Λοιπόν, ναι. Και έχουμε κάνει εδώ ένα συνδυασμό το οποίο ναι, μεν vintage, αλλά είναι και μοντέρνο. Σαφώς. Δεν είναι. Δηλαδή, ένα συνδυασμό νομίζω πολύ καλό. Αυτό θέλω να σου πω ότι εμείς βάλαμε ούτε 3 ευρώ 4 από όλα τα κουτάκια. Ναι, 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 ναι. Και πήγαμε αυτό από το δρόμο, δηλαδή με 5 ευρώ. Έκανα ένα πράγμα που κάτω από 65 ευρώ σε μαγαζί, σε βιτρίνα δεν θα το βρεις, το λέω εγώ, το λιγότερο. Αβάλεσαι, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σήμερα να μπούμε στο χριστουγεννιάτικό μας κλίμα. Δηλαδή, παιδιά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ποιος μας φέρνει τα δώρα. Εδώ τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Εδώ, δηλαδή έχετε την εμπειρία χρόνων, δεν έχω χθεσινούς. Λοιπόν, ποιοι είναι οι βοηθοί του Βασίλη. Λοιπόν. Είναι ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος έχουμε κάνει έναν εμείς με δύο Βασίλη. Τύπου χρωμάτων. Λοιπόν, αλλά η βοηθή του Άγιου Βασίλη είναι και τα εξωτικά, είναι και η Νάνη, έτσι. Λοιπόν, οπότε... Η Νάνη για μένα πάντοτε, το είχα πει και πέρσι είχαμε κάνει, σε συνδυασμό και μου τις είχες αφήσει και δύο εδώ, η Νάνη είναι ό,τι πιο εορταστικό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, πιο πολύ από τα ελάφια και τα έλκυθρα και τα λοιπά, δεν ξέρω γιατί. Και ελάφια και έλκυθρα έχουμε, αλλά είπαμε να βάλουμε αυτούς που θα μας φέρουν τα δώρα, να πιάσουν να τους χρωματίσουμε, να τους βάλουμε στη δουλειά, να πάρουν και το φίλο του στον τρίτο, να αρχίσουν να βοηθήσουν τον Άγιο Βασίλη να φέρει πολλά δώρα σε όλο τον κόσμο φέτος. Με μεγάλη πραγματικά ευχή όλα τα σπίτια φέτος να γιορτάσουν και να έχουν και αυτό που λέμε το χριστουγεννιάτικο μποναμά. Ας φέρουν στον κόσμο το πιο απλό δώρο που υπάρχει, να έχει την υγεία με του. Με ψυχή όμως. Να έχει την υγεία του, να έχει ένα χαμόγελο. Όπως λες εσύ, αυτό είναι το πιο απλό δώρο. Ας βοηθήσουν αυτοί εδώ οι Νάνοι σε αυτό το πράγμα να γίνει φέτος σε εμάς. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μπορούμε. Στο εμπόριο έχουμε πει ότι βρίσκουμε πολύ φτηνά. Ναι, αμέτρητα. Μπορούμε όμως να τα κάνουμε και από χαρτόνι. Να πάρουμε ένα σχήμα να το κόψουμε ακόμα χαρτόνι χοντρό. Ακόμα πιο φτηνά. Μπορούμε να το βρούμε κάπου απλού πεταμένο. Μπορούμε να είναι ένα παλιό στολίδι στο δέντρο μας που το βαρεθήκαμε και το κατεβάζουμε κάτω και το χρωματίζουμε και το κάνουμε από αυτό εκείνο. Γιατί και φερειπίνα αυτή η φιγούρα είναι Άγιος Βασίλης, εμείς θα την κάνουμε έναν όμως. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, βεβαίως, να το χρωματίζουμε. Ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να κάνουμε στην αρχή μία βάση για τα εκεί που πατάνε, συνδυάζοντας λίγο γκρι ηρακλή με λίγο μπεζάκι χρυσίδα για τη βάση τους. Έτσι, έχουμε το πινελάκι μας εδώ. Τι θα κάνουμε, ενσωμάτωση σε νοπό χρώμα της βάσης τους. Έχουμε πει... Τα χρώματα της Cosmochrome, Old Times Chalk Paints, δεν χρειάζονται ούτε να τρίψετε, ούτε να γυαλίσετε πριν, ούτε τίποτα. Τώρα, αν θέλετε ένα χάδι, έτσι δεν είναι, για καλύτερη απορρόφηση που δεν είναι απαραίτητο, ακριβώς, σε οποιαδήποτε επιφάνεια μπορείτε, αλλά δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι η κίνηση η πρώτη που πρέπει να κάνετε. Ναι. Δηλαδή λοιπόν, και στο ρολόι που δείξαμε, που ήταν rustic, το ξύλο και με βερνίκι. 30 χρόνια. Δεν το τρίψαμε. Σαφώς. Κατευθείαν δεν το βάψαμε. Λοιπόν, τριψίματα κάνουμε από πάνω στην κυμολία μετά όταν θέλουμε να βγάλουμε τις παλαιώσεις, τις φθορές που είναι συγκεκριμένες. Έτσι. Λοιπόν, δεν αραιώνουμε τα χρώματα με ένα πινελάκι. Εντάξει, ίσα τώρα, από το καπάκι. Τώρα η αλήθεια είναι η εξής, ότι δεν είναι μεγάλες επιφάνειες, οπότε δεν χρειάζεται και αραιώσεις. Αυτό λέω, για τώρα αυτό που κάνουμε. Αλλά ακόμα και σε μεγάλη επιφάνεια την αραιώση την κάνουμε όταν θέλουμε να βγάλουμε παραπάνω μέτρα. Η αραίωση, Βαγγέλη, έχει ας πούμε 1:3, έχει και εκεί ένα ποτηράκι σε ένα κιλό. Υπάρχουν δοσολογίες της αραίωσης. Η αραίωση έχει ένα 10%. Βάζουμε και λίγο γκρι εδώ τώρα, βλέπουμε, έτσι, για να κάνουμε μια ενσωμάτωση. Η αραίωση στο κάθε τεμάχιο της κυμολίας είναι γύρω στο 10% νερό. Η μία λογική αυτή. Η δεύτερη λογική είναι ότι να μην τα αραιώσουμε καθόλου για να μην μυρίσει το νερό και να παίρνουμε από το κουτάκι μας δίπλα που έχει το νερό έτοιμο και κάνουμε πάλι ενυδατωμένο πινέλο. Και η τρίτη μας λογική είναι ότι την ώρα που περνάμε ειδικά μεγάλες επιφάνειες, όπως περνάμε τη μεγάλη επιφάνεια, να έχουμε το σπρέι με το νερό, το ρίξουμε έτσι. Α, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Όταν έχουμε μεγάλες επιφάνειες. Και μας μετά βγάζει, με το πινέλο απλώνει, Μας βγάζει πιο εύκολη απόδοση. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Να πω επίσης ότι εμείς θα κάνουμε μία πρόταση, την οποία ολοκληρωμένη θα δείξουμε την επόμενη φορά, αλλά
εσείς με βάση τα στολίδια σας, με βάση το σπίτι σας και με βάση. Γιατί ξέρεις και το δέντρο έχει μια φιλοσοφία. Αν και κανονικά το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι όλα τα χρώματα ό,τι θες βάζεις. Ό,τι θέλεις. Όμως μου αρέσει εμένα η ομοιομορφία. Δηλαδή μπαίνω πολλές φορές σε σπίτια φίλων ή βλέπω στολισμούς και βλέπω. Έχουν παίξει με χρυσό και κόκκινο. Έχουν παίξει με ασημένιο και κίτρινο. Έχουν παίξει με όλο κόκκινο. Έχει μόδα. Καλό και... είναι έχει να μόδα και αυτό. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι, Αλέξανδρο, ότι να πω εγώ την προσωπική μου γνώμη. Τα Χριστούγεννα είναι χρώμα. Εμένα μου αρέσει το δέντρο της μαμάς, το παραδοσιακό. Που βάζαμε τα πάντα. Μπράβο. Εμένα δηλαδή, Θεός χωρέσει τη γιαγιά μου, στο δέντρο της για να το στολίσει, έκανε περίπου 3 μέρες. Και αν δεν το είχα ζήσει από κοντά, θα έλεγα ότι μου λέει ψέματα. γιατί οι παλιές τι κάνανε, τα βάζανε με χαρτάκι στα κουτάκια τους, μέχρι αυτά να τα βγάλουν τα χαρτάκια, να θυμηθεί τι να έχει. Μην σπάσουνε, γιατί να μην σπάσουν, γιατί σπάγαν τα στολίδια. Έβαζε τα πάντα. Μέχρι πολλές φορές θυμάμαι τις έφερνες εσύ ένα δώρο από ένα κουτί. Έφτιαχνε το αμπαλάς του, το, αυτό το κορδό, το κορδέλα. Το κράτα για το κουτί. Ναι, έφτιαχνε με την κορδέλα και το έβαζε κάτω το δέντρο, μόνο του με την κορδέλα και καλά τα δώρα του δέντρου. Λέω, παιδάκι μου, γιατί δεν το πετάς? Όχι, για το δέντρο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το δέντρο ήταν ένα σύμπλεγμα πραγμάτων διαφόρων που όντως, ό,τι σου φέρναν δώρο, πήγαινες τσακ, το κρεμούσες. Εντάξει, γιατί πάντα θέλανε να στολίσουν δέντρο. Τα πιο παλιά χρόνια δεν υπήρχε αυτό ο πλούτος να αγοράσει στολίδια να κάνει. Οπότε ήθελε όμως ένα δεντράκι να το στολίσει και το στόλιζε με ό,τι έβρισκε. Το χρώμα αυτό, το άκουα, όπως το λέμε, είναι υπέροχο. Εδώ θα βγει ένα ξωτικό του Άι Βασίλη με Διόνυσο, με μια ωραία γκριζονούλα. Λοιπόν, με ένα ωραίο... Έχει εκεί πάνω λίγο, με ένα ωραίο, όλο θα το πάνω κάνουμε. Από το ημίτι. Εδώ. Μπράβο. Είναι η πεθερά εδώ απέναντί σου. Ναι, ναι, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Κακιά πεθερά είμαι, που το λένε, αλλά δεν πειράζει. Το μάτι μου, Βαγγέλη, τέλεια να τα έχει όλα και να μου δείξει. Το μάτι μου δεν ξέρω κατά πώς γίνεται αυτό. Θα πάει απευθείας στη γωνίτσα που δεν έχει βάψει. Το έχουμε πει και αυτό ότι είναι ταλέντο η ματιά. Αλλιώς βλέπει ο ένας άνθρωπος τα πράγματα, αλλιώς τα βλέπει ο άλλος. Μπαίνω στο σπίτι, το από κάτω που τελείωσα, μου λέει ο Μάστος, έχουμε τελειώσει κύριε Αλέξανδρε. Καριέρες ολόκληρες κάνουν κάποιοι. Μπαίνω σε ένα σπίτι το οποίο ήταν, δηλαδή έβλεπες και έλεγες εδώ δεν μπορούν να μείνουν άνθρωποι και βλέπεις ένα σπίτι που λες τι βίλα είναι αυτή. Και όπως πάω στο τελευταίο το δωμάτιο, στη γωνία της γυψοσανίδας, από την πίεση έχει φύγει ένα τίποτα νύχι και του λέω καλά εκεί. Καλά ρε Αλέξανδρε μου, λέει από 80 τετραγωνικά. Πώς πήγε το μάτι σου στη γωνία που δεν το έχω δει ούτε εγώ? Το είδες. Εμένα εκεί πήγε το μάτι μου αμέσως. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο εδώ τις μύτες. Να κάνουμε ένα χρώμα εδώ, σαν το χρώμα του δέρματος. Εγώ τώρα έχω γυρίσει και κάνω κάποια κοινά χρώματα και στους δύο. Έτσι όπως είναι. Είναι τέλειος ο συνδυασμός όμως αυτό το χρώμα του δέρματος που λες με το άκουα. Ενώ βγάζει κάτι χαρούμενο εορταστικό, βγάζει και μία ηρεμία συγχρόνως. Δεν σε κουράζει. Τα ξωτικά είπαμε. Πρέπει να είναι ήρεμα για να κάνουν δουλίτσες σοβαρή. Δεν μπορεί να είναι, εντάξει, μπορεί να είναι νευρικά. Έτσι δεν είναι. Είναι σαν το διάβολο που φορούσε πράγματα δηλαδή. Ωραία. Σωστό, σωστό. Φαντάζεσαι αυτό να γίνεται στην πραγματικότητα? Να φοράγε ο διάβολος Πράντα. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία γίνεται. Γενιάδα, λευκή, με το λευκό μας. Σήμερα, Αλέξανδρε, θα ανοίξουμε, επειδή είναι μικροπράγματα αυτά, θα ανοίξουμε όλα τα κουτάκια μας. Από πόσα βασικά χρώματα απαρτίζεται η σειρά All Time Challenge, έχουμε τα πει, βασικά. Έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στις 23 αποχρώσεις χρωματολόγιο. 23 βασικές, 23 βασικές και όλες. Εργάσιμες, ας το πούμε συσταγωγικά, και εμπορεύσιμες, δηλαδή έχουν, ναι, υπάρχουν βέβαια τα bestseller, αλλά όλες οι αποχρώσεις δουλεύουν, γι' αυτό και τις βγάζουμε, πολλές είναι από απαιτήσεις του κόσμου, ότι βγάλε και αυτό, βγάλε και αυτό, βγάλε και αυτό, συν τις βάσεις που έχουν τα χρωματοπολία και χρωματίζουν την οποιαδήποτε απόχρωση θέλει ο πελάτης, ο καταναλωτής, έτσι, για... Λέω λοιπόν για άλλη μια φορά, καθώς ο Βαγγέλης κάνει τη δουλειά του, cosmochrome.gr σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακόμα και στα δικά σας καταστήματα, σε επιλεγμένα καταστήματα χρωματοπολία της γειτονιάς σας, αν δεν υπάρχουν, τα ζητάτε και τα στέλνουν ή επικοινωνείτε. Αυτό θέλουμε να κάνουν, να τα ζητάνε. Να τα ζητάτε ή επικοινωνείτε με την cosmochrome.gr, βρίσκετε τα πάντα και έρχεστε εδώ κοντά μας, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι, ο Βαγγέλης, ο Τζόρτζ,
Γιώργης, ο άνθρωπος κλειδί της Κοσμοχρόνου και οι συνεργάτες του, είναι αυτοί που θα σας δώσουν και τις συμβουλές. Επίσης, και στο Βαγγέλη Γιώργης και στο Κοσμοχρόνου, μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας δημιουργήματα. Ακριβώς. Θέλουμε να τα βλέπουμε, θέλουμε να μας ρωτάτε πράγματα, θέλουμε να βλέπουμε ότι... Να, είδα, μου έδειξε μια φωτογραφία ο Βαγγέλης από μια κυρία που έφτιαξε κάτι πολύ ωραία, πολύ παλιά κωμωδίνα. Ναι. Και σου λέω, Βαγγέλη, τι ωραία δουλειά. Θέλουμε να βλέπουμε τη δημιουργία σας. Όντως. Μας αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μας κουράζετε με το να μας πείτε κοίτα τι έκανα, κοίτα τι δημιούργησα, κοίτα τι έφτιαξα. Όντως, και να μας ζητάνε τα χρώματά μας είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μεγαλώνει η παρέα μας. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Και γιατί, να το πούμε κιόλας, να μην κρυβόμαστε τελική, αφού είναι από τα καλύτερα προϊόντα που υπάρχουν, ναι, να μην το πάρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, γεννάκια, έτσι, έχουμε φτιάξει. Τώρα, να παίξουμε με... Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Ναι, θα του πάει πολύ αυτό το χρώμα. Σε σχέση, ναι, και με το άλλο. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, του δίνει τόσο όσο. Δεν το κάνει κουραστικό και του δίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Και πάνω απ' όλα, του δίνει και κάτι εορταστικό. Εντάξει, ναι. Δεν θα τους κάνουμε γκριμαύρους, έτσι. Αν και άλλο πράγμα αυτό... Όχι αυτήν την εποχή. Μπορεί να γίνει και ένας νάνος γκρι-μαύρος. Καλά, δεν το συζητάμε. Όπως τα όνειρα που έκανα παιδί, το άλλο τα λογό να είναι μαύρο. Κοίτα τι ωραίο χρώμα. Βέβαια να πούμε ότι τις λεπτομέρειες δεν τις κάνω εδώ πέρα. Όχι, πρώτον, γιατί πρώτον... αυτό θέλουν και λίγο κάπου τρίψιμο, να βγει λίγο το έτσι. Θέλει τρίψιμο, θέλει εκεί πινελάκι. Εκεί μέσα θέλει πολύ λεπτομέρεια. Ναι, ναι, θέλει πολύ λεπτομέρεια. Γι' αυτό φέραμε να τον δούνε πώς βγαίνει τελικό αποτέλεσμα ήδη και θα δούνε και αυτούς σε βάθος χρόνου, τους νάνους. Εγώ από τότε που μας τα έφερε αυτά η χορηγός μας, της λέω, ξέρεις κάτι, δεν ξέρω, ό,τι και να κάνεις φέτος, εμένα θα μου φέρνεις πάντα 5 νάνους να τους χρωματίζω τα Χριστούγεννα. Οπότε με ακούει και το κάνει και τους φέρνει. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε στη ζώνη, να την κάνουμε εδώ το τετράγωνο. Νομίζω φαίνεται. Και βεβαίως φανταστείτε ότι εμείς σε πολύ λίγο χρόνο, εδώ κοίτα. Πάρα δηλαδή, πολύ λίγο χρόνο. Δηλαδή πόσο μορφαίνει, βλέπεις Γιάννη, δηλαδή ένα τραπέζι, μία γωνία, θα το ξαναπώ, ένας μπουφές, βάζεις 5 νανάκια, βάζεις ένα δεντράκι, βάζεις 2 στολίδια σε μία γυάλα. Δύο παλιές μπάλες. Δύο μπάλες και έχεις κάνει πραγματικά ένα εορταστικό κλίμα στο σπίτι σου, χωρίς να, αν δεν μπορείς, να κάνεις ένα δέντρο 2 μέτρα ή να πάει να πάρεις καινούργιες μπάλες ή πολλά φωτάκια που μπορεί να μην έχεις τα χρήματα. Δύο κουκουνάρια, μερικές κορδέλες από δώρα που μας έχουν φέρει και κάνεις... Όπως είπες, μια πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη γωνιά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία. Ο φίλος μας ο ένας είναι αυτός. Ωραία. Συνεχίζουμε με τον άλλον, να του κάνουμε πάλι και αυτήν εδώ τα μποτάκια του. Με τον, τέλειο. Με τον Ιρέα, το Blue Black. Το χρώμα αυτό, το οποίο αυτό το χρώμα θα το δούνε σε πολύ τεράστιο έπιπλο οι φίλοι μας, οι τηλεθεατές, ή αυτοί που μπαίνουν στα social media που ετοιμάζουμε, σε πολύ μεγάλο έπιπλο και θα δούνε πόσο ωραίο μπορεί να γίνει. Δηλαδή, όσο για να λες, έλα μωρέ τώρα, θα κάνω τόσο μεγάλο έπιπλο, τέτοιο χρώμα, θα το δούνε, θα καταλάβουν, είναι τάση, βέβαια, υπάρχει μόδα σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έτσι. Συνεχίζουμε. Να συνεχίσω εγώ, να συνεχίσω. Ναι, 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 να συνεχίσεις. Τώρα στην ουσία θα χρωματίσουμε και τον άλλο. Τον άλλο. Να πω βέβαια ότι ολοκληρωμένα θα το δείξουμε και για τηλεοπτικούς λόγους σε επόμενα γυρίσματα ή θα τα δείτε στολισμένα. Εμείς δείχνουμε εδώ την κεντρική ιδέα, πάντοτε με Cosmochrome και All Times Chalk Paints και τον Βαγγέλη Τζόρτζη που είναι στην παρέα μας. Και εσείς θα βάλετε μετά και τα προσωπικά σας στοιχεία, το προσωπικό σας γούστο, ναι, τα χρώματα που σας αρέσουν. Εδώ τώρα μπορεί να το πάνε όπου θέλουν. Δηλαδή. Τώρα έχω έναν φίλο που μου ήρθε στο μυαλό που το δέντρο του όλο είναι μαύρο-άσπρο. Με πούπουλα και τα λοιπά, το έχει κάνει λίγο πιο γκράντε. Αν θες λοιπόν αυτόν, μπορείς να τον κάνεις όλον μαύρο-άσπρο. Μαύρο-άσπρο-κόκκινο, για να ταιριάζει με τη φιλοσοφία του δέντρου σου. Σωστό. Γιατί σίγουρα και ο νάνος, άμα το στολίσει κάποιο δέντρο, πρέπει να ταιριάζει λίγο, εγώ λέω. Θα πρέπει. Και το κίτρινο είναι πολύ ωραίο χρώμα. Δεν είναι αυτό το αποκρουστικό, το. Μ' αρέσει. Καναρινή είναι. Καναρινή. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα σκουφάκι θέλουμε, Αλέξανδρε, διάλεξε. Κόκκινο. Αυτό το πράσινο.
Αυτό θα έβαζα. Αυτό, ναι, ναι. Την Ηλέκτρα. Να είναι λίγο κοντά και εμένα πάντοτε μ' αρέσει, το έχω πει, η ηρεμία και η ομοιομορφία. Μ' αρέσει γιατί έρχεται λίγο κοντά και με το άλλο του στο πλάι. Και εμένα μ' αρέσει γιατί δεν φοβάμαι τα χρώματα. Αυτό έλειπε άλλωστε. Όλη μας τη ζωή μες στα χρώματα. Αυτό έλειπε να τα φοβόμαστε. Πραγματικά, Βαγγέλη, εσύ πρέπει όλη σου ζωή να είναι χρώμα. Φτιάχνεις, δημιουργείς, σκέφτεσαι, πουλάς. Ό,τι έχεις να κάνεις είναι με χρώμα. Μην παρασύρει το κόσμο που βλέπει συνέχεια που φοράω μαύρα. Όχι, μ' αρέσουν αυτό τα είναι χρώματα η άλλη πολύ. Φιλοσοφία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει σημασία. Της αρέσει να δημιουργείς με χρώμα. Εσύ μπορείς να φοράς το μαύρο. Αυτός εδώ τώρα ο Νάνος μας έχει βγει πολύ παιχνιδιάρικος. Ναι, μ' αρέσει όμως. Ένα εξωτικό παιχνιδιάρικο. Με ηρεμή όμως. Που δεν κάθονται ήσυχα. Ας πούμε, μάλλον, σε ένα παιδικό δωμάτιο αυτά τα δύο θα τα ήθελα πάνω στο γραφείο. Δεν τα βγάζει για ποτέ. Μένουν όλο ναι. τον χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Ναι, αμέ. Σωστό. Δηλαδή αυτά τα ήρεμα χρώματα. Κοίτα τώρα εδώ την οθόνη μας. Κοίτα πόσο ηρεμία βγάζουν. Ενώ είναι εορταστικό, δεν σε μπουχτίζει, να το πω έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Νανάκια λοιπόν και χριστουγεννιάτικες ιδέες, μοναδικές. Εντάξει τώρα, κοίταξε τι ωραία αρμονία. Από Βαγγέλη Τζόρτζη και All Time Chuck Paints. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα Αλέξανδε, πολύ. Ευχαριστώ βέβαια πάρα και πολύ. Μέχρι και τη βδομάδα των γιορτών εμείς θα προτείνουμε. Θα έχουμε πάρα πολλά εορταστικά πράγματα. Προτείνουμε, θα ξαναπροτείνουμε. Εσείς απλά να είστε συντονισμένοι. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανέρχομαι με ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο. Όπως πάντα από την αγαπημένη μου ομάδα, που δεν είναι άλλη από την Prova TV 100. Τα παιδιά από Θεσσαλονίκη που ετοιμάζουν πολύ ωραία βίντεο όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε. Και αμέσως μετά συνεχίζω αυτή την εκπομπή. Μην λείψει κανείς. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας All Times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping at the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Σε πολύ ψηλά επίπεδα και να ανταγωνιστούμε το Survivor και το Masterchef. Το καλό του καναλιού είναι να φύγεις από εδώ. Νεάντερταλ, ε Νεάντερταλ. Γιάντε μωρέ να φύγω. Τι όμορφος είμαι, τσίτα.
Ζωγράφος το γυαλί! Τι γράφεις βρε απροσάρμοστε! Το ξέρεις ότι είσαι ο τελευταίος των τελευταίων, ο τελευταίος στην τηλεθέαση! Οι ντόπες μωρέ στο μιλτιά του Πολιεμάτσι από τους καλούς γυμμένες της Κρήτης! Αφού το ξέρεις μωρέ ότι αρέσει ο λόγος μου και αρέσει και τον άδη μου! Ναι μωρέ! Κάνε μωρέ αυτό που λένε γελ στον κόσμο! Στους παππούδες και στις γιαγιάδες μου λαχοκαμπόι! Στο δυναμικό κοινό είσαι ο πάτος του πάτου, ο πάτε! Το ξέρεις! Εγώ ένα ξέρω ότι με διαβάλεις για να συμπαθήσεις το κοινό μου! Μπρ. Ποιο κοινό σου, ρε, ποιο κοινό σου! Μόνο η μάνα σου σε βλέπει και εκείνη με διαλύματα! Δεν σε αντέχει ολόκληρη εκπομπή! Πια αυτή που σε έβγαλε μέσα από τα σπλάχνα της! Βέβαια, αν ήξερε τι απροσάρμοστο θα είχε βγάλει, θα σε είχε αποβάλει! Σε θα στερούσε, μωρέ, εμένα από την κοινωνία! Αυτό δεν είναι στέρηση. Αυτό είναι προσφορά στην κοινωνία, Νεάντερταλ. Ξέρεις τι είναι να εξαφανίζεις απόβλητα που έχουν την ενδογενή τάση να πολλαπλασιάζονται ακαταπάυστος και σοριδών άμα τη γενέση τους. Άντε πάλι ο Παπινιώτης μέσα μου. Παπινιώτη, δεν βρω έξω. Το λοιπόν κοτσινομάλα, που άντρα δεν σε λέω και γυναίκα δεν είσαι, πρόσεξε πώς μιλάς, Ζιάντα, θα σε πλήξω στην πλαστική ύλη και θα σε στείλω στον Άρη να κάνεις παρέα σε εκείνο το κουτί με τσιρόδες που βγάλει φωτογραφίες. Κουριόσικοι το λένε, Νεάντερταλ, Νεάντερταλ. Αλλά πού να ξέρεις εσύ από αυτά. Εσύ το μόνο που ξέρεις με ρόδες στο χωριό σου είναι το κάρο που του σέρνουν δυο γαϊδούρια σαν και σένα. Λοιπόν, κορίτσια, δεν κάνει και γέλασα πάλι ο βλαχοκαμπόης. Τι ήθελα να πω, α, θα σας τα πω μετά. Περιμένετε, τα λέμε. Γεια σας, είμαι η κυρία Τασούλα από την Πρόβα TV 100. Αχ, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Πιο πολύ όμως στεναχωριέμαι γιατί δεν ζω τον απόλυτο έρωτα με τον Πιτριτζή. Ξέρετε, εκείνο τον παθιασμένο έρωτα που θα με αρπάξει το μαλλί και θα μου σουρμαλάει πέρα δόθη και θα μου φυλάει παντού του λάγνου κορμί μου. Και εγώ γύρω καθρέφτης θα καθρεφτίζουμε. Και όπως θα βλέπω εγώ τον λάγνου κορμί μου, θα κλείσω και τα μάτια μου. Καλό για πολύ, για δύο λεπτά. Να φανταστώ και κανέναν άλλον. Να μπορώ να ολοκληρώσω και την ώρα. Τι όλο με τον ίδιο, με την ίδια εικόνα γίνεται. Και μην κάνετε μένα πως παρεξηγηθήκατε μερικές παρθενοποίητσεις. Είναι πως υπάρχει καμιά από εσάς που δεν φαντάστηκε εκείνη την ώρα έναν delivery boy, έναν αστυνομικό, έναν γείτονα, έναν συνεργάτη στη δουλειά τουλάχιστον. Γυναική φύση λέει μετά. Μωρή, άμα ήξεραν οι άντρες τις σκητόμαστε, θα είχαν φύγει προπολού. Μισό λεπτό, πρέπει να χτυπάει το τηλέφωνο. Περιμένετε λίγο, ναι. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και έτσι μετά από το πολύ ωραίο βίντεό μας από Πρόβα TV 100, Μπάρμπαρα Κίλκη εδώ από τη στήλη των ζώων, γιατί νομίζω ότι έχουν στην καθημερινότητά μας τον βασικό και τον κύριο ρόλο και λόγο, αλλά και στο εβδομαδιαίο μας τηλεοπτικό πρόγραμμα έχουν τη δική τους στήλη όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το αξίζουν, γιατί πρέπει, γιατί με το σπαθί τους το έχουν κερδίσει. Γιατί αυτά όλα τα ζωάκια στο δρόμο ή στο σπίτι ή οπουδήποτε είναι οι πιο αθώες ψυχούλες για μένα, που πραγματικά. Ακόμα και να τους φωνάξεις και να τους μαλώσεις και αυτά θα γυρίζουν και θα σε κοιτάνε στα μάτια. Είναι εκεί. Λοιπόν, ενώ ο άνθρωπος δεν του κάνεις τίποτα, δεν τον ενοχλείς πουθενά, φοράμε το ίδιο ντύσιμο σήμερα. Ναι. Φοράμε τα ίδια χρώματα. Παιδιά, είμαστε σήμερα σετ ντυμένοι. Είμαστε ζευγαράκι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα πλασματάκια αξίζουν την καλύτερη συμπεριφορά και τη μεγαλύτερη αγάπη από την πλευρά τη δική μας να την έχουν. Πάμε σήμερα να μιλήσουμε λοιπόν για διατροφή των κατοικιδίων. Αν και τώρα εδώ οι απόψεις διήστατα, πρέπει να τρώνε μόνο ψηρά τροφίδα, πρέπει να τρώνε μόνο φαγητό δικό μας, θα πρέπει να τρώνε απ' όλα, θα πρέπει να τρώνε και φρούτα, θα πρέπει να τρώνε ξύλους καρπούς, θα πρέπει να τσίνουμε και λίγο παγωτό. Γιατί ειδικά τα μικρόσωμα σκυλιά έχω παρατηρήσει ότι είναι λιχούδικα. Ό,τι και να τρως, έρχονται από κάτω και σκάνουν σαν τρελά. Ο Κούκι που αν του λείπει το φαΐ, εάν δεν του λείπει η κροκέτα του, τα πάντα το πρωί τον έχω με ωράριο, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το ψυγείο και να μην κάνει άλλη σασμένο. Αυτό το ζώο και μαρμελάδα τρώω, έστω θέλει με το δάχτυλό μου λίγο να δει ότι. Ναι, τι τρως. Ναι. Ναι, και εντάξει. Πάντα το λέω, εκτός από φρούτα, εκτός από ξύγους καρπούς και τέτοια, οτιδήποτε άλλο, εγώ πάντα δίνω στον κουκκί. Μαγειρεύεις. Ναι, βεβαίως. Όχι. Αγοράζεις, ας πούμε, ή κρέας κάτι να το μαγειρέψεις. Όχι. Ή ριζάκι, να ξέρεις. Λένε, βέβαια αυτό δεν είναι. Δεν θέλω να το μάθω σε αυτό, γιατί όταν το ζώο. Ριζάκι και κρέας μαζί. Ναι, απλά θα σου πω. Θεωρώ πάντοτε και το έχω δει στην πράξη ότι οι κροκέτες, μάλλον η ξηρά τροφή, εκτός το ότι είναι πολύ καλή, εκτός το ότι είναι εγκεκριμένη, εγώ την τάντο τουλάχιστον ναι, χρησιμοποιώ, θέλω να σου πω ότι βοηθάει τα ζώα στο να κάνουν πιο εύκολα τις ακαθαρσίες και τα κόπρανά τους είναι μπιλίτσες που επειδή βγαίνουμε στον δρόμο και είναι και άοσμα. Ναι, τα μαζεύω σε ένα λεπτό. Όταν ο Κούκι έχει φάει μαγειρεμένο φαγητό ή τέλος
πάντων, από το χτύπα στο ψητό, του φέρνω ένα καλαμάκι κοτόπουλο ή του φέρνω γιατί θέλω να του δώσω έτσι και λίγο άλλο. Ναι. Τα κακάκια του μετά είναι λίγο πιο... νερουλίτσικα. Ναι. Είναι και τα καρικεύματα. Τα καρικεύματα επηρεάζουν το στομαχάκι του κάθε ζώου, είτε γάτας είτε σκύλου. Πολλές φορές μου έχει κάνει με το, όχι από τα καρικεύματα του φαγητού, από κάποιες φορές το έχω δώσει, επειδή τρελαίνεται για το πατατάκι, που και το αρέσει, είμαι σίγουρος που κάνει αυτό το... Ναι, ο θόρυβος. Το θέλει ολόκληρο, δεν θέλει κομματάκια και να κάνει αυτό χατς, χατς, χατς. Πολλές φορές όμως του έχω δώσει, εγώ του δίνω συνήθως το απλό. Όταν τρώω το απλό. Όταν όμως τρώω barbecue, επειδή κάνει σαν τρελός, του δίνω. Καρικεύματα. Όσες φορές έφαγε barbecue, 2-3 μεγάλα κομμάτια αυτά τα, ξέρεις, με τα κυματιστά, μου έκανε με το. Και προσπαθούσα να βρω γιατί. Ναι, με ήτανε, του αρέσει, είναι λίγο λέμαργος, εντάξει. Όχι μόνο ο κούκι, όλα τα ζωάκια θα έλεγα είναι λιγάκι λέμαργα. Όπως και στα τα παιδάκια. Όταν έχουμε ένα παιδί, ας πούμε, στο σπίτι, δεν είναι λέμαργα. Δώσε μου, μαμά, μαμά, πεινάω. Και ας μη φάνε. Θα τους πας το φαγητό και δεν θα το φάνε. Ναι, είναι για το μάτι. Είναι για το μάτι. Εγώ απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε τη διατροφή μας, ό,τι θέλουμε. Είναι ο κτηνίατρός μας. Θα πρέπει να απευθυνόμαστε εκεί. Γιατί άκουσες τώρα τι μου είπες ακριβώς πριν. Γύρισες και μου είπες ότι του δίνεις αυτό το πατατάκι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και κακό. Δηλαδή, ναι. Μίλα λιγάκι τώρα. Το λέω φιλικά, μίλα καλύτερα ή με τον κτηνίατρό σου ή οτιδήποτε και ρώτα, να σου πω, του δίνω και μετά μου κάνει αυτό να το δίνω, έτσι ώστε μπορεί να μην το ξαναδώσεις και ποτέ. Εγώ έτσι και λέω, έχω αποφασίσει ότι δεν το ξαναδώσω αυτό, δεν το συζητάμε τώρα, μην... Πολλοί δίνουν και σοκολάτες, λάθος, τα γλυκά. Ναι, είναι αυτό δεν που είπες εσύ. Δεν στο κρύβω ότι λίγο ένα κομματάκι σοκολάτα επειδή εγώ τρώω ή από το κουρασανάκι μου, ένα τσακ στη μύτη, ναι. Ίσα να μην νομίζω ότι τον παραγκομίζω και ότι δεν δίνω σημασία, του δίνω. Ναι. Απλά εγώ αυτό μία φορά τη βδομάδα, δεν είπα ότι κάθε βράδυ ένα κρουασάν. Ναι, το καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι δεν πειράζει. Πιστεύω. Κι εγώ έτσι κάνω. Δεν το παίζω άγιο. Αλλά καλό είναι ό,τι απορία έχουμε, ό,τι η διατροφή, γι' αυτό θέλω να το πω, τη διατροφή πρέπει να μιλάμε λίγο με τον κτηνίατρό μας. Όπως τη διατροφή και το φαγητό του μωρού μας, του παιδιού μας, πρέπει να μιλάμε με τον παιδίατρό του. Και να κάνουμε εξετάσεις, θα ήθελα, πριν δώσουμε, γιατί το στομαχάκι, πώς εμείς οι άνθρωποι δεν κάνουμε εξετάσεις, εάν μας πειράζει κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή δίνουμε κάτι και μετά κάνει μετό, κάνει διάρρεια και λέμε αχ, τι έφαγε, αχ, τι αυτό, τι τον πείραξε. Mm-hmm. Ή πάει και τρώει, όταν τρώει έξω χορταράκια, πονάει η κοιλίτσα του, απευθυνόμαστε στον κτηνίατρο. Υπεύθυνη, αυτό θέλω να το πω και αυτό είναι, βλέπεις, το έχω σημειώσει, υπεύθυνη για τη διατροφή του ζώου μας, είμαστε εμείς, είτε γάτα είτε σκύλου. Mm-hmm. Γιατί και η διατροφή, από πού φαίνεται, φαίνεται από τα κόπρανα. Ναι. Mm-hmm. Αν μυρίζουν, εάν είναι σκληρά, εάν είναι νερουλά, εκεί καταλαβαίνουμε και την υγεία του ζώου. Εκεί, δηλαδή, γι' αυτό θέλω να προσέξουμε γενικότερα τη διατροφή μας. Θέλω να πω επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Δεν δίνουμε κόκαλα. Ναι, ξέρω ποτέ. Ότι το κάνουμε όλοι αυτό. Εγώ δίνουμε. Όχι, ποτέ δεν έχω δώσει μπαρμπαρ. Ποτέ. Ούτε ένα μικρό, ούτε για να παίξει. Ποτέ. Δεν δίνουμε κόκαλα. Εγώ έχω δώσει, η αλήθεια είναι, όχι κοτόπουλου, έχω δώσει από τα άλλα, δηλαδή παίρνω από τους φίλους και αυτά. Και μετά. Βλέπεις τα κόπρα να το είναι λιγάκι πιο νερουλά, είναι διαφορετικά και μετά λέμε αχ γιατί αρρώστησε και μετά πάμε στα φάρμακα και μετά... Ωραία είναι λοιπόν η τυποποιημένη τροφή, ωραία είναι και η μαγειρευτή. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή μπορούμε να τρώμε και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι κάθε μέρα μακαρόνια, δεν μπορούμε. Έτσι σκέφτομαι, δεν μπορεί και το ζώο μας να τρώει κάθε μέρα κροκέτα. Σωστά. Καλό είναι λοιπόν και να μαγειρεύουμε. Ένα πολύ ωραίο τρικάκι, το οποίο το είπα και πριν, που μου είπε ένας κτηνίατρος και είναι πάρα πολύ όμορφο, να μαγειρεύουμε ψαχνό του κρέας, κοτόπουλο καλύτερα, με ριζάκι. Μαζί. Μπορούμε να το μαγειρέψουμε, σαν σούπα δηλαδή, αλλά όχι σούπα. Είναι μπολικό, πιο πηχτό αυτό που φτιάχνουμε. Μπράβο. Υπάρχουν και μαγειρευτά ρύζι και μακαρόνια στο εμπόριο έξω, που είναι ειδικά για σκύλους και για γάτες. Επίσης, αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε μέσα σε αυτό το ρύζι, αν δεν θέλουμε κρέας, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και το οικονομικό στη μέση, μπορούμε να πάρουμε μία κονσέρβα και να βάλουμε το ριζάκι, τα μακαρόνια και να βάλουμε μέσα την κονσέρβα. Ναι, το κάνουν και αυτό πάρα πολύ. Και βγαίνει και φτουράει που λέμε, αν έχεις και πολλά ζώα ή μεγαλόσωμα, βάζεις και μία-δύο κουταλιές από το κρέας, βάζεις όμως και ρύζι και αυτό και τα χορταίνει. Ναι, αν κάποιος δεν θέλει κρέας, λόγω των οικονομικών. Δεν θα του δώσεις και μπασμάτι.
Όχι, υπάρχει ειδικό ριζάκι και μακαρόνια. Το οποίο, να ξέρετε, κάνει πάρα πολύ καλό και στο πεπτικό του σύστημα. Βεβαίως. Θα είναι πάρα πολύ καλό για την κυλίτσα, για τα. Θα ξαναλέω κόπρα. Τεκλελάκι, ξέρεις γιατί το λέω, γιατί με παίρνουν πάρα πολλοί φίλοι. Κάτι παθαίνει το ζωάκι και με παίρνει. Αχ, μου κάνει μετό. Αχ, μου έκανε διάρρεια. Τι να κάνω. Μα τι έφαγε. Και μετά μου λένε ότι α, έφαγε αυτό. Μα είναι λογικό. Είναι λογικό. Και μετά τι τρέχουμε. Μην ταράζεσαι, παιδί μου, μου ταράχτηκε. Εντάξει, ταράχτηκα γιατί αυτό πήρα με βάση και το κάνω σαν θέμα. Γιατί. Έγινε πρόσφατα ένα σκηνικό, με πήρε ένας φίλος και μου λέει «Αχ, μου κάνει μετό». Γιατί του έδωσε κόκαλα από κοτόπουλο. Δεν το κάνουμε αυτό. Δεν δίνουμε κόκαλα. Σε υπάρχουν, αν θέλουμε, κόκαλα στην αγορά έξω, τα οποία είναι πιο τυποποιημένα και για τα δοντάκια τους. Mm-hmm. Γιατί έτσι, από την καλοσύνη μας, για να δώσουμε σε ένα ζωάκι. Μπορεί να το δημιουργήσουμε πρώτα, δεν το κάνουμε και από κακία. Να το χάσουμε. Θέλουμε να το χάσουμε. Έχουμε χάσει ζώο. Ακριβώς. Που του δώσα ένα κόκαλο και πήγε στο έντερο και του δημιούργησε πρόβλημα και το ζώο δεν έζησε. Το ξέρεις πολύ καλά. Ακριβώς. Έζησε ο ιδιοκτήτης και δεν έζησε το ζώο. Ακριβώς. Αντί να γίνει αντίθετο. Ακριβώς. Λοιπόν, μάλιστα. Πάντως, αυτό που θα πω κλείνοντας είναι. Τι λένε οι γιατροί. Ακούστε το καλά. Είμαστε ό,τι τρώμε. Αυτό δεν λένε οι γιατροί. Πολύ σωστό. Άρα. Τι είναι τα ζώα μας και η υγεία των ζώων, ό,τι τρώνε. Ποιοι επιλέγουν αυτά που θα φάνε τα ζώα μας, εμείς. Μπράβο. Ποιοι είναι υπεύθυνοι, εμείς. Μπράβο, Αλέξανδρε. Αυτή είναι το σκεπτικό που σε βγάζει στη απόφαση. Μπράβο, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα αυτό. Πολύ να με κρατήσεις και του χρόνου. Θα σε κρατήσω, λοιπόν. Θα λες τέλεια, δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποδεσμένο την Μπάρμπαρα Κίρικη, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι για να κλείσω με face πανού και face style, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Γίνονται πράγματα, γίνονται καταστάσεις και εμείς είμαστε εδώ για να τα πούμε για όλους σας. Μείνετε κοντά μου. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ, του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping out the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missin'. Τρίτο και τελευταίο μέρος.
τέλος αυτής της εκπομπής. FaceTime και η Face Πανού είναι εδώ κοντά μας, γιατί η Showbiz δυστυχώς δεν κάθεται στα καλά της. Όλο γίνονται πράγματα. Εγώ πια έχω αρχίσει και πιστεύω ότι αν δεν κοντραριστούν σε μία εκπομπή δύο άνθρωποι, αν δεν γίνει κάτι, δεν υπάρχει νόημα. Δεν προχωράει. Μήπως να αρχίσω και εγώ, ρε παιδί μου, να τσακώνομαι. Λοιπόν, μετά το θέμα θα τσακωθώ να το βγάλεις αποκλειστικό. Εντάξει. Για να γίνει λίγο δώρος. Παιδιά, μην τσακώνεστε δηλαδή σε όλες τις εκπομπές προκειμένου να κάνετε νούμερα. Δεν κάνετε νούμερα! Δηλαδή, εσείς γίνεστε νούμερα. Νούμερα δεν κάνετε. Η άλλη τσακώνεται, φωνάζει σε μια άλλη εκπομπή. 4%. Τσακώνονται και δεν παίρνουν και νούμερα. Δεν είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Πολύ άσχημο. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι σαν μια. Τέλος πάντων. Για πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε και πολύ. Σήμερα μου έχει φέρει και πολύ θέμα, όχι ένα, δύο, τρία. Πολύ, πολύ, πάμε. Πολύ θέμα. Α, αγαπημένη φίλη η Τέτα, τώρα εδώ είναι πάρα πολύ φίλη μου. Δεν ξέρω αν θέμα αντικειμενικό, το ξέρω. Πάρα πολύ. Αλλά όμως η δημοσιογραφία είναι αντικειμενική. Και αυτό που κάνουν το λάθος σε πολλές εκπομπές είναι να μην υποστηρίζουν την αντικειμενικότητα των πραγμάτων, να υποστηρίζουν τη μία πλευρά γιατί είναι φίλοι και να κατακεραυνώνουν την άλλη. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Ναι, λέω ότι η Τέτα είναι αγαπημένη μου φίλη και την λατρεύω και την αγαπώ, αλλά σαν γεγονός και σαν FaceTime, εγώ θα πρέπει να το πω ό,τι και αν είναι αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τις δηλώσεις του πρώην σύζυγου της, του Βασίλη Γκουρούση. Ξαναερωτεύτηκε και εκείνος. Ναι, πριν αυτό, μου πεις εσύ τι έχεις ετοιμάσει, αυτό θα μου πεις. Αυτό. Και μάλιστα και είπε ότι η Τέτα για ό,τι δήλωνε, παρακινείται από τον σύντροφό της. Ναι. Ότι δεν είναι της Τέτας απόψεις. Και ότι απλά το δήλωνε χωρίς ουσιαστικά να του στέκεται. Και ότι η σύντροφος που έχει βρει τώρα του στέκεται, ότι είναι δίπλα. Την ξέρουμε, δεν διάβασα ποια είναι η σύντροφος. Όχι, δεν την ξέρουμε. Δήλωσε πολύ ερωτευμένος βέβαια. Είναι από, από το καλλιτεχνικό στέγαμα ή άσχετο. Όχι. Δήλωσε πάρα πολύ ερωτευμένος. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Θεωρώ ότι τον κύριο Γκουρούση, αν δεν ήταν η Τέτα. Δεν θα το ξέραμε. Δεν θα το ξέραμε. Σαφώς. Οπότε καλύτερα και επειδή έχει κατηγορηθεί και για κάποια πράγματα και τέλος πάντων επειδή το θέμα με το διαζύγιο είναι ένα πολύ λεπτό θέμα δύο ανθρώπων που μετά από 40 χρόνια χωρίζουν λόγω κάποιων καταστάσεων, καλύτερα θα ήταν να μην γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Σαφώς. Και άλλωστε δύο άνθρωποι είναι μαζί. Και δύο άνθρωποι μπορεί και να μην είναι μαζί. Η ζωή συνεχίζεται. Ακριβώς. Άλλωστε η Τέτα σε όλο αυτό έχει κρατήσει μια στάση άψογη, κυρία. Του στάθηκε. Δεν θα έπρεπε να βγαίνει και να λέει ότι απλά ήταν μόνο λόγια. Γιατί ναι. Τι θα έπρεπε να κάνει, δηλαδή. Τώρα μου θύμισε και ένα τραγούδι που έλεγε παλιά ο πρόδρομος. Το θυμάστε αυτό το παιδί από το πρώτο Big Brother, από ναι, που ήταν βέβαια, το Talent Show. Το πρώτο ήτανε. Μόνο λόγια ήσουν, τίποτα πιο πέρα. Μόνο λόγια ήσουν, τίποτα πιο πέρα. Τι να κάνει αυτό το παιδί, ας μου στείλει τα φιλιά του που και να είναι παιδιά. Τι να κάνει, αγρότης έχει γίνει, νομίζω τι κάνει ο πρόδρομος. Είναι σε κάποιο νησί. Στη Σκόπελο είναι, μα από τη Σκόπελο ήταν έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, και ο Ντάνος είναι από τη Σκιάθο και πάει τα καλοκαίρια εκεί, αλλά μαθαίνω κάποια νέα του. Να, μας τα λέει εγώ τα πιο πολλά νέα για τον Ντάνο τα έμαθα από τον άνθρωπο τώρα με την ταινία και όλα αυτά. Εγώ τον είχα δει και κάποια στιγμή τον Ντάνο. Δεν τον είχα δει. Εγώ τον είχα δει όπου έκανε και ένα πολύ ωραίο κομμάτι στην συναυλία την πρώτη του Γιώργου του Αλκαίου. Βέβαια, εγώ έφυγα εκείνη την ώρα, αλλά το έμαθα ότι μετά ανέβηκε στη σκηνή. Ο Ντάνος δεν ήτανε. Δεν θυμάμαι, παιδιά, γιατί τους μπερδεύω. Δηλαδή, δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα. Για να πούμε λοιπόν, το επόμενο. Έχουμε Ηλία Μαμαλάκη. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είχε πρόβλημα. Ναι. Χθες το βράδυ με ενημερώσανε ότι είναι στην εντατική στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Είχε πάει σε μια εκδήλωση και ξαφνικά λιποθύμησε. Εγώ τον θεωρώ από τους γλυκύτατους σεφ, τους τηλεοπτικούς τουλάχιστον, γλυκύτατος άνθρωπος. Με ένα πολύ ωραίο λόγο και μάλιστα πάντοτε με τον καλό το λόγο και τον έχω για τον καλό της γενιάς του, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Και πολύ καλός μάγειρας και φοβερός και πολύ γλυκός σαν άνθρωπος. Δηλαδή, τον βλέπεις ότι θέλεις να κάτσεις να ακούσεις ναι, πώς θα το πει. Ναι, θες να μάθεις να μαγειρεύεις, αυτό θέλω να σου πω μαζί. Ακριβώς. Τέλος πάντων, ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση στο Facebook και έγραψε ότι, τέλος πάντων, για το πρόβλημα που περνάει. Είπε όμως ότι είναι καλά, να μην τους στέλνουν μηνύματα, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έγινε η ανάρτηση έγινε ένας χαμός στο προφίλ του. Από την ανησυχία, τέλος πάντων, όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι, όλα θα πάνε καλά. Ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστή και τους γιατρούς στη Λεμεσό, να το πούμε και αυτό και στο δημόσιο. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. Βέβαια, να πω ότι αν κάτι είχε αλλάξει από την ημέρα του γυρίσματος, εμείς το τονίζουμε. Εντάξει, θεοί δεν είμαστε, όσο και αν φαινόμαστε ότι είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Γι' αυτό και εμείς δεν ξέρουμε τα πάντα. Πάμε να πούμε στο επόμενο.
Λοιπόν, έχουμε τη δικαιωμένη Σοφία Παυλίδου. Ναι, το διάβασα. Και μιλάμε για την υπόθεση που είχε συμβεί. Θύμισε μου λίγο, δεν θυμάμαι καθόλου. Γιατί είχε πάει στα δικαστήρια. Παπαγιάννης λεγόταν. Παπαγιάννης, ο Μάνος ο Παπαγιάννης. Ναι. Ήταν ζευγάρι. Όχι. Ο Μάνος ο Παπαγιάννης είναι παντρεμένος με την Αγγελική την Ταλιάνη και έχουμε και δύο παιδάκια. Τη Μαρία την άσχημη, να σου θυμίσω. Α, την άσχημη παντρεύτηκε, ναι. Μπράβο. Η οποία είναι μια κούκλα. Ναι, έτσι, εννοώ, να το πούμε. Αλλά... Συνεργαζόταν στο θέατρο Χιτήριο. Α, εκεί είχε γίνει κάτι, ναι. Είχε γίνει, ναι. Μπράβο. Για την επόμενη χρονιά, το ξέρω κιόλας, γιατί εμείς την επόμενη χρονιά στο Χιτήριο είχαμε το φίλο μου το Λευτεράκι. Οπότε ήταν ακριβώς την προηγούμενη σεζόν. Τι είχε σεζόν. Γίνει, είχαν τσακωθεί. Είχαν γιατί τσακωθεί το η Σοφία Παυλίδου με τον Μάνο τον Παπαγιάννη. Είχε γίνει μια επίθεση, όπως υποστηρίζει, και αθώθηκε. Η Σοφία Παυλίδου. Η Σοφία Παυλίδου. Είχε γίνει μια... με το Φερεντίνο. Ναι, είναι η πρώην γυναίκα του Φερεντίνο. Η πρώην γυναίκα του, δεν είναι. Ναι. Είδατε, παιδιά, ξέρω κι εγώ, Γιάννη, δύο πράγματα. Δεν είμαι και τελείως άσχετος. Όχι, βέβαια. Ναι, λοιπόν. Μπερδεύω όλη αυτή τη γενιά. Γιατί, παιδί μου. Έχω μείνει στη Βουγιουκλάκη. Α, καλό είναι αυτό. Ναι. Καλό είναι αυτό. Τέλος πάντων, η Σοφία Παυλίδου με τον Μάνο του Παπαγιάννη είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε. Είχε βγει και η Βάσκη Παναγοπούλου να στηρίξει τέλος πάντων μια κατάσταση. Προσπαθούσε η κοπέλα να σώσει. Είχε μια, από ό,τι θυμάμαι, μια ουδέτερη στάση. Ουδέτερη στάση, γιατί προσπαθούσε να σώσει και την παράσταση. Γιατί καταλαβαίνει και το θέατρό τη. Γιατί καταλαβαίνει ότι με όλο αυτό που συνέβη υπήρχε θέμα. Τέλος πάντων, το δικαστήριο έγινε 4 χρόνια μετά. Αθώθηκε. Δικαιώθηκε η Σοφία Παυλίδου. Μάθαμε ποια είναι, γιατί και παντού είδα σε ένα ζεύγο για 4 μήνες με αναστολή. Δηλαδή τίποτα, εντάξει, πήγαμε σε γιορτή. Ναι, εντάξει. Okay. Τώρα κάπου στη μέση είναι το θέμα. Τέλος πάντων, εμείς ευχόμαστε να μην γίνονται αυτά και να μην υπάρχουν δικαστικές διαμάχες. Σαν FaceTime και σαν. Επειδή έχουμε συνεργαστεί με τον Μάνο τον Παπαγιάννη, ότι είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Χωρίς να θέλω να πω ότι η Σοφία Παυλίδου δεν ίσχυουν αυτά που λέει, απλά μια κακή στιγμή νομίζω και των δύο. Μάλιστα. Να το πούμε έτσι. Πάμε στο επόμενο. Μπορεί και στο μέλλον να τους δούμε πάλι στο ίδιο σανίδι. Πόπι Μαλιωτάκη, διάβασα, είχε έρθει και στο μαγαζί έχει πριν από μια εβδομάδα, ότι θα κάνει τη ζωή της μαζί με τον Βασίλη, το γιο της. Έχουμε αντιδράσει από την οικογένεια Λαζαρίδη. Πάρα πολύ. Και θα ξεκινήσουν, λέει, μηνύσεις και τα λοιπά. Μηνύσεις, χαμός. Και μάλιστα διάβασα και χθες το βράδυ ότι η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε ότι θα ήθελε και να παίξει σε αυτό κάποιο ρόλο και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ναι, βέβαια η οικογένεια Λαζαρίδη, γιατί εγώ άκουσα την αδερφή του κάποια στιγμή σε κάποιες δηλώσεις, είπε ότι δεν έχουν πάρα πολλά χρόνια να δουν και το Βασίλη. Εγώ παλιά, όπως ξέρεις πολύ καλά, συνεργαζόμουν με την Πόπη. Και με το Βασίλη το ξέρω από πολύ μικρό. Και εγώ, από παιδί. Από παιδί. Η ίδια η οικογένεια υποστηρίζει, αν και από όσο ξέρω από την Πόπη, ήθελε να έχει επαφή το παιδί. Δεν ξέρω τι συνέβη στην πορεία, γιατί έχουμε χαθεί, αλλά θα το ψάξω, γιατί έχω σκοπό να την πάρω τηλέφωνο να κάνω. Να την πάρει, να βγείτε στο μαγαζί να φάτε και να σα πει. Βεβαίως και να τα πούμε. Δεν τη ρώτησα κι εγώ όταν ήρθε, λέγαμε άλλα. Ναι. Και από όσο ξέρω, είχε σχέσεις. Ήθελε η Πόπη να έχει σχέσεις ο Βασίλης με την οικογένεια Λαζαρίδη. Η ίδια η αδερφή του είπε ότι ούτε ο Βασίλης, αλλά ούτε και το παιδί της Αγγελικής Ηλιάδη έχουν κάποια σχέση με την οικογένεια. Άρα εδώ κάτι άλλο παίζεται, κάτι γιατί άλλο δεν γίνεται παίζει. Μόνο η Πόπη να φταίει που το παιδί ακριβώς. Δεν βλέπει την οικογένεια, αφού και το παιδί με την Αγγελική Ηλιάδη και εκείνο δεν τη βλέπει. Ναι. Αυτά είναι κάποιο... οικογενειακά, δεν μπορώ να μπω στα οικογενειακά. Ακριβώς, κάποιο θέμα υπάρχει. Τέλος πάντων, η Πόπη είπε ότι της έγινε μια πρόταση και ότι απλά το σκέφτεται. Μάλιστα. Τώρα από το να το σκέφτεται μέχρι, το να γίνει. Καλά, και εμένα λίγο... μου είχαν πει να αναλάβω το Larry King τη θέση, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Απλά το σκεφτόταν και αυτός. Κατάλαβες. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι τώρα οι δηλώσεις αυτές πολύ γρήγορα και πολύ. Βγήκαν οι δικηγόροι να δηλώσουν. Καλέ, αυτό είναι τροφή για τα κανάλια. Βέβαια. Καλέ, και ας μην γίνει ποτέ. Μόνο ακριβώς. Που θα το πεις, το περιμένουν στη γωνία. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν... Περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάμε, ναι, για την Πόπη Μαλιωτάκη μιλάμε. Φιλιά πολλά από πάρα φιλάκια, μου, γιατί δεν είσαι η Μπιγιονσέ, είσαι η Ποπάρα. Λοιπόν, είσαι Μαλιωτάκη. Πάμε να δούμε το επόμενο. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για την Δώρα τη Χρυσικού και τον Γιώργο τον Κιμούλη. Δεν ξέρω τίποτα για την ιστορία αυτή. Λοιπόν, αυτή η ιστορία έχει ως εξής. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες για τον Γιώργο τον Κιμούλη. Αντίστοιχα, ο Γιώργος ο Κιμούλης έχει στείλει εξώδικο. Ήταν μάρτυρες η Δώρα η Χρυσικού για την επίθεση που είχε κάνει ο Γιώργος ο Κιμούλης στο θέατρο που έχει κατηγορηθεί. Ναι. Τώρα λοιπόν η Δώρα η Χρυσικού έρχεται σε αντιπίθεση, κάνει και αυτή...
το δικό της αγώνα να αποδείξει αγώνα, την πλευρά να αποδείξει την κακή συνεργασία ουσιαστικά που υπήρχε με τον Γιώργο Δοκιμούλη. Γιατί ο Γιώργος Δοκιμούλης αυτό που κατηγορήθηκε είναι για κακή συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους. Όχι για σεξουαλικά κτλ. Απέναντι στη Ζέτα Δούκα, δηλαδή κακή συμπεριφορά, και η Δώρα Χρυσικού ήταν μάρτυρας. Περιμένουμε και αυτό τις εξελίξεις, γιατί ο Γιώργος Δοκιμούλης έστειλε εξώδικο και η Δώρα Χρυσικού. Να πούμε ότι ο Γιώργος Δοκιμούλης επιστρέφει στο θέατρο. Mm-hmm. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε γιατί. Έχουμε θα δούμε γιατί πολλά. Ο Χαϊκάλης δεν θα επιστρέψει τελικά. Λέει ότι λέει. Διάβασα κάπου το αστρολόγο. Μάλιστα. Πάντα όμως να πω κάτι, ότι πάντα ασχολούνται με την αστρολογία. Το ξέρω, το είχε πει και σε μένα σε συνέντευξη πολύ πολύ παλιά. Αλλά δεν περίμενα ότι θα γίνει ο αστρολόγος. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Έχουμε κι άλλο. Βέβαια και έχουμε κι άλλο. Ωραία. Έχουμε Φουρέιρα. Mm-hmm. Μανούλα για πρώτη φορά. Έβγαλε στο Instagram αυτή τη φωτογραφία. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Μας ανακοίνωσε και επίσημα την εγκυμοσύνη της. Αποκάλυψε με μια πολύ τρυφερή ανάρτηση την εγκυμοσύνη της. Ο σύντροφός της, ο Αλμπέρτο Ποτία, είπε και αυτός ότι θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς, το σχολίασε και έγιναν διάφορα τέλος πάντων μέσα στο Instagram. Περιμένουμε. Άλλωστε, να σου πω κάτι, υπήρχαν πολύ καιρό οι φήμες για την Φουρέιρα. Σαφώς, μα το λέγανε. Τώρα έγινε η ανακοίνωση. Εγώ που νόμιζα, παιδί μου, από τις φήμες ότι η Σπυροπούλου έχει γεννήσει και προχτές ήταν διαφημιστικό. Ναι, γιατί έτσι όπως το λέγανε στο μεευτήριο η Σπυροπούλου στο αυτό, νομίζω ότι γέννησε. Και προχτές ήταν διαφήμιση με την κοιλιά. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι γεννήσε. Γέννησε. Όχι, όχι. Έχουμε και θεματάκια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Παρακάτω, ναι. Βέβαια, βέβαια. Εγώ γιατί δεν έγινε αστρολόγος μελλοντολόγος. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Γιατί ήθελες να γίνεις αστρολόγος. Καλέ, πιο χαμός θα γινόταν. Ουρές θα περιμένα να παίξω. Καλά, δεν το σύνοτι θα τα μάθαινα και όλα. Ναι. Γιατί ο αστρολόγος τα μαθαίνει όλα. Και ο μελλοντολόγος. Εννοείται. Αυτό είναι το πιο φοβερό. Δεν είναι ότι προβλέπει, είναι ότι τα ξέρει όλα. Βέβαια, γιατί τα μαθαίνει. Γιατί και εσύ μου τα λες και μετά σου λέω ναι, συμφωνώ, σε απαιτάει. Μπαίνεις μέσα και λες θέλω να μάθω για τον δικό μου. Είμαι σίγουρος ότι είναι μια ξανθιά. Τους είδανε. Και σου λέει αυτή, ναι, βλέπω μια ξανθιά. Αφού τα έχεις πει, τα έχεις πει μόνη σου μόλις μπεις μέσα. Ναι, γιατί λες, σου λέει άλλος τι συμβαίνει και. Ναι, σου λέει άλλος τι σημαίνει, τι σε απασχολεί. Δεν μπορώ καθόλου με τον δικό μου. Θέλω να χωρίσω. Α, θα χωρίσεις. Κατάλαβες. Αφού τα βλέπεις. Τα λες μόνη σου. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει ο Παύλος ο Χαϊκάλης. Ναι, για να δούμε στο επόμενο. Έχουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία Λεωνόρα Ζουγανέλη έδωσε συνέντευξη στον Ενώπιο Συνοπείο και αυτό είναι άλλο. Ναι, αυτή είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Να πούμε για την Λεωνόρα ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το κομμάτι ότι ρωτάνε τους γονείς της για το γάμο της και γενικά για ό,τι συμβαίνει στην προσωπική της ζωή και δήλωσε ότι έχει και ένα δίκιο ότι το γεγονός ότι είμαστε δημόσια πρόσωπα, τέλος πάντων κάνουμε μια δουλειά που εκτιθέμεθα στην τηλεόραση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανακατεύονται στην προσωπική μου ζωή οι γονείς μου, η κουμπάρη μου, τα ξαδέρφια μου. Είχε απόλυτο δίκιο σε όλο αυτό. Και αυτό πια με την Ψαροκώστανα εδώ στην Αττική, παιδιά, και γενικότερα, μάλλον θα πω εγώ στην Ελλάδα, ότι τρέχεις να βρεις τους φίλους, τους ξάδελφους. Ναι, δε, ό,τι και να πω. Ναι, εντάξει, γενικώς υπάρχει ένα θέμα, το κοτσομπολίστικο που λέμε. Περνάει πάρα πολύ. Περνάει πάρα δώστε πολύ. Μου και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, παιδιά, για να πέσουν οι τίτλοι και απλά να μου τα πει και τι μας η κοπέλα τόσα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία μετά τη συνέντευξη με την Ελένη Μενεγάκη, όπου έγινε. Έγινε πανικός. Ξεκινήσαν τα εξώδικα τώρα θα έχονται εξώδικα. Βέβαια. Και η ίδια δήλωσε μέσω του δικηγόρου τη ότι είναι, παιδιά, σεβαστείτε την κατάσταση, ας πούμε, είναι έγκυος. Όλα αυτά που έχουν γίνει είναι περασμένα. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να γίνεται όλο αυτό. Ναι, ναι, έβγαινε ένας και έλεγε και τότε που έδειχνε και τότε που δούλευε και τότε που χάνανε δουλειά και τότε που εκείνο και τότε που το άλλο. Και μπορεί τελείωσε το τότε. Μπορεί να έχουν συμβεί πράγματα τότε, αλλά σε αυτή τη φάση που Κωνσταντίνα και έχει αποσυρθεί, γιατί είναι στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, και το γεγονός ότι βγήκε και είπε και συγγνώμη, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή κίνηση από μέρους της. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε. Δεν έχουμε, παιδιά. Τι έχω μετά. Μιλάμε για την εκπομπή για το Μαμάδες, για την διαμαρτυρία του Σεργουλόπουλου για τον τίτλο, ότι αυτός ο τίτλος δεν μπορεί να τον συμπεριλάβει.
Έχει ένα δίκιο ότι η Τζέννη Θεονάη κάνει μια εκπομπή που έχει να κάνει για τις μαμάδες, μαμάδες, έτσι λέγεται. Η ίδια όμως δήλωσε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να συμπεριλάβει και το κομμάτι των μπαμπάδων στο θέμα της... Ναι, απλά έτσι βγήκε. Ναι, απλά έτσι βγήκε, γιατί έχει να κάνει με τα παιδάκια και το πώς οι μπαμπάδες συμμετέχουν στο μεγάλωμα των παιδιών. Και ο Σεβουλόπουλος, εντάξει, και λογικά... διαμαρτυρήθηκε, γιατί ουσιαστικά μια εκπομπή που είναι μαμάδες σημαίνει ότι μόνο οι μαμάδες δηλαδή κάνουν πράγματα για τα παιδάκια. Σαφώς. Έχουμε δει πολλές φορές και οι μπαμπάδες κάνουν πολύ περισσότερα. Και πολύ περισσότερα. Το τελευταίο διάστημα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σαφώς. Εγώ περισσότερο βλέπω τους μπαμπάδες να πηγαίνουν στο σχολείο να τα διαβάζουν, γιατί η μαμά μπορεί να μην τα βλέπει. Έχω και τελευταία φωτογραφία, με ενημερώνεται ή όχι. Είναι η Φουρέγα. Α, είναι η Φουρέγα. Πάλι πρέπει να κλείσουμε με τη Φουρέγα, επειδή είναι πιο χαρμόσυνο το. Είναι χαρμόσυνο το. Facebook, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. FaceStyle για τα νέα που τρέχουν, για τις πρεμιέρες που γίνονται, για αποκλειστικές συνεντεύξεις. Έρχεται η συνέντευξη. Και έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σε ευχαριστώ την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά μου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα σας αποχαιρετώ. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Ό,τι χάσατε, ό,τι θέλετε να ξαναδείτε, ό,τι θέλετε να εμπεδώσετε, γιατί κάτι μπορεί να σας ξέφυγε, στο κανάλι του YouTube εντελώς δωρεάν με ένα κλικ Αλέξανδρος Πετρίτης. Βλέπετε όλες τις εκπομπές, τους καλεσμένους, τα θέματα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και αν θελήσετε. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, φιλιά πολλά, γεια σας!